1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Παρασκευή 25 Ιουνίου ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του κυρίου Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο κορυφής. Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μία γεύση από τις ερωτήσεις βρίσκεται η συνέντευξη που τίθενται αυτή την ώρα στον Πρωθυπουργό και τις απαντήσεις που θα δώσει πριν προχωρήσουμε. Δέχονται τουρίστες από την Ρωσία όπου δεν έχει εγκρίνει ο EMA ακόμα το εμβόλιο Sputnik ή την Βρετανία όπου υπάρχει το πρόβλημα την ειδική μετάλλαξη. Αν ισχύουν αυτές τις πληροφορίες για αυτή την αντιπαράθεση και αν αυτό και το κλίμα που βγαίνει από όλο αυτό μπορεί να επηρεάσει τις τουριστικές κινήσεις για τη χώρα μας που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία. Μην πιστεύετε πάντα, κύριε Καντέλη, στις δημοσιογραφικές υπερβολές. Πράγματι, η κυρία Μέρκελ σε μία φράση της αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που δέχονται το εμβόλιο Sputnik στα πλαίσια του ψηφιακού πιστοποιητικού και άλλες που δεν το δέχονται. Είναι ακριβές αυτό. Η Ελλάδα το δέχεται, όπως έχει απόλυτο δικαίωμα να κάνει με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ψηφιακού πιστοποιητικού. Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε όλα τα εμβόλια τα οποία έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τη δυνατότητα να δεθούμε κι άλλα. Αυτό ακριβώς κάνει η Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι αν η Γερμανία είχε ουσιαστικές αντιρρήσεις, θα τις είχε εκφράσει ήδη κατά το στάδιο της προετοιμασίας πριν συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από το θέμα αυτό. Τώρα, για το ζήτημα των μεταλλάξεων, όπως σας είπα, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για επιβολή πρόσθετων περιορισμών εν ώψη καλοκαιριού για να αντιμετωπίσουμε την μεταλλάξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και θέλω να τονίσω ότι η χώρα μας έχει ανοίξει σε επισκέπτες τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού. Δηλαδή, για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα, πρέπει να έχει απόδειξη εμβολιασμού, απόδειξη προηγούμενης ασθένειας ή αρνητικό τεστ. Και βέβαια, θέλω να τονίσω ότι συμπληρωματικά, πέρα και πάνω από τις πρόνοιες του ψηφιακού πιστοποιητικού, εξακολουθούμε στα σύνορα να κάνουμε πολλούς επιπρόσθετους δειγματοληπτικούς ελέγχους, ακριβώς γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι για την ακρίβεια των δεδομένων όσων επισκέπτονται την πατρίδα μας. Θα επαναλάβω. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την περαιτέρω εξάπλωση του ιού είναι ο εμβολιασμός. Σήμερα είναι η μετάλλαξη Δέλτα. Σε τρεις μήνες μπορεί να είναι η μετάλλαξη Ε, μετάλλαξη Κάπα. Θα υπάρχει μια μετάλλαξη. Και η μετάλλαξη αυτή θα γίνει τελικά αργά ή γρήγορα η επικρατούσα μετάλλαξη, όπως έγινε και με τη Βρετανική μετάλλαξη. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η μετάλλαξη, η μετάλλαξη Δέλτα, είναι η μετάλλαξη που αντιμετωπίζεται με τον πλήρη εμβολιασμό. Αυτό μας το λένε οι ειδικοί. Άρα δεν είναι μια μετάλλαξη που μας δημιουργεί φοβερή ανησυχία, διότι τα εμβόλια προστατεύουν από τη μετάλλαξη. Τονίζω όμως, τα στοιχεία που έχουμε από τη Μεγάλη Βρετανία μας λένε ότι μόνο με πλήρη εμβολιασμό είναι κάποιος ασφαλής. Εάν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί, είναι πολύ πιο πιθανό να κολλήσει αυτή τη μετάλλαξη με τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει από την ασθένειά του. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την ώρα, όπως είπα, μετά τη σύνοδο κορυφής, και ακούσαμε εκείνο το σημείο σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταλλάξεις και τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες. Πορτοκαλί συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Υγείας και την πολιτική προστασία για την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα, κυρίως στην Κρήτη. Διαφοροποίηση σήμερα και στον επιδημιολογικό χάρτη του νησιού, καθώς Ηράκλειο και Ρέθυμνο ανέβηκαν στο πορτοκαλί επίπεδο. Η αλλαγή αυτή έγινε προληπτικά στο Ηράκλειο λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων με την μετάλλαξη Δέλτα, ενώ στο Ρέθυμνο για κατατόπους διασπορά κρουσμάτων σε άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών. Τα χαρακτηριστικά της νέας μετάλλαξης έδωσε στη δημοσιότητα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, χθες, κάνοντας σαφές πως οι άνθρωποι για να είναι ισχυροί πρέπει να εμβολιαστούν. Είπε ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι ότι εξαπλώνεται πιο γρήγορα και το δεύτερο ότι μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα. Με στοιχεία υποστήριξε πως ο εμβολιασμός είναι προστατευμένος, αναφέροντας
Τα πρώτα στοιχεία που είναι μέχρι στιγμής μεικτά δείχνουν πως υπάρχει προστασία της τάξης του 85% σε σχέσεις με αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν. Επομένως, ο κίνδυνος να νοσήσει κάποιος και να μπει στο νοσοκομείο είναι μειωμένος κατά 85% εφόσον είναι εμβολιασμένος, και είναι αρκετά σημαντικό να τονίσουμε πως τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Πρέπει να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε. Ο καθηγητής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος του ΕΟΔΗ και επικεφαλής του Ιολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής, μιλώντας σήμερα στον 984 για τον εντοπισμό των 19 περιστατικών με την μετάλλαξη τύπου Δέλτα, συνέστησε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι η χνηλάτισή τους έγινε έγκαιρα. Δεν επέκλεισε και άλλα περιστατικά, ωστόσο επισήμανε ότι ειδικά αυτή την περίοδο του χαμηλού υλικού φορτίου χρειάζεται να υπάρξει επικαιροποίηση και ολιστικός σχεδιασμός εν ώψη ενός ενδεχόμενου τέταρτου κύματος από τις αρχές του φθινοπόρου. Το Ηράκλειο συγκεκριμένα αποτελεί βασική πυλισσό της χώρας τη θερινή περίοδο. Η κινητικότητα είναι πολύ μεγάλη, πολύ αυξημένη ούτως ή άλλως. Οπότε με συνδυασμό και των δύο γεγονότων, με μεγάλη κινητικότητα και αυξημένη γονιματική επιτήρηση, μας οδηγούν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα όπου φαινομενικά έχουμε με το μεγαλύτερο αριθμό θετικών για το συγκεκριμένο στέλεχος, για την δυνική μετάλλαξη. Θεωρώ ότι η μετάλλαξη υπάρχει και σε άλλα σημεία της χώρας. Μπορεί να μην είναι στον ίδιο βαθμό όπως έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Δεν θέλω να ονομάζουμε Κρήτη. Δεν είναι οι υπόλοιποι νομίζουν, του υπόλοιπου νομίζουν δεν έχουν ανοιχνεύσει κάτι ακόμα. Θα ήθελα λίγο να αποσυνδέσω το θέμα του τουρισμού, αν μου επιτρέπετε. Κανένα από τα 19 κρούσματα που βρήκαμε, μάλλον ένα από αυτά, ανήκει σε επισκέπτη σε αλλοδαπό ξένο τουρίστα. Τα υπόλοιπα αφορούν μόνιμο πληθυσμό του Ηρακλείου. Είναι άλλο θέμα τουρισμός και άλλο θέμα κινητικότητα. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και επιστρέφουν. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω ότι, αν θυμάστε πριν 3 εβδομάδες που είχε γίνει θέμα για μια μετάλλαξη που βρήκαμε πάλι, ήταν το στέλεχος 1523, το οποίο είχε προέλευση από βόρειες χώρες όπως Ρωσία, Βαλτικές χώρες, στην Νορβηγία. Δεν ξέρω αν θυμόνται κροατές σας αυτό το, βεβαίως, το βεβαίως περιστατικό. Με την ηχλάτηση που κάναμε, βρήκαμε ότι ο ασθενής μηδέν είχε ταξιδέψει στη Ρωσία. Μην κατηγορούμε λοιπόν τον τουρισμό. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι ούτε βρήκαμε θετικά αυτά τα 19 σε τουρίστες, ούτε σε εργαζόμενους του τουρισμού. Άρα πώς βρέθηκε? Σας λέω, υπάρχει κινητικότητα μεγάλη. Ταξιδεύουν και Έλληνες. Ναι. Δεν είναι μόνο. Μπορεί όμως να είναι και θέμα αλληλεπίδρασης τουριστών με τους μόνιμους κατοίκους του Ηρακλείου. Αυτό δεν μπορεί να διευκρινιστεί. Το προφίλ που βλέπουμε φαίνεται να σταθεροποιείται σε αυτή τη φάση. Είναι νέα άτομα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Αρκουμανέας, ανέφερε ότι αν χρειαστεί λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, ότι ίσως να επιτρέψουμε σε lockdown τοπικά σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, τα οποία όμως είναι στο χέρι μας να αποτραπούν. Ο τρόπος για να μην χρειαστεί, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, είναι το εμβόλιο, για να τελειώνουμε με την πανδημία και να μην επιτρέψουμε σε γενικευμένα lockdown και τέταρτα κύματα. Είναι στο χέρι μας, υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους, υπογράμμισε. Ο ερευνητής δημόσιας υγείας στα Πανεπιστήμια Πατρών και Δυτικής Αττικής, μιλώντας στον 984, επίσης σημείωσε ότι οι μεταλλάξεις είναι γνωστό εξ αρχής ότι είναι μέσα στο παιχνίδι εξέλιξης του ιού. Ο πανικός και η επικοινωνιακή χρήση δεν οδηγούν σε ουσιαστικές απαντήσεις που μόνο τα σοβαρά μέτρα δημόσιας υγείας με στρατηγική επιδημιολογικής επιτήρησης μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις στο θέμα αυτό. Τα εμβόλια οριζόντια σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες με συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα είναι ασπίδα στο να μην νοσήσουν βαριά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το νοσοκομιακό σύστημα, αλλά δεν είναι πανάκια, είπε. Είναι ένας ιός ο οποίος γνωρίζουμε ότι μεταλλάσσεται. Αναμένουμε αυτές τις μεταλλάξεις. Πιθανότατα θα υπάρξουν και άλλες. Το περίεργο θα ήταν να σταματήσουν. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο μας προκαλεί έκπληξη. Θα έπρεπε και στις αρχές να προκαλεί έκπληξη. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στα αναμενόμενα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Με ποιο τρόπο, αυτό είναι το ερώτημα. Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, με σχέδιο φυσικά. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο γνωστός. Είναι να χρησιμοποιήσεις εργαλεία όπως είναι και τα εμβόλια, σαφώς μέσα στη διαχείριση.
ταυτόχρονα να ενισχύσει την αντιμετώπιση του ζητήματος μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι να περιμένεις πάλι για άλλη μια φορά από τα νοσοκομεία να διαχειριστούν τα πάντα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα και δεν ξέρω και τι δικαιολογία υπάρχει μετά από 1,5 χρόνο να μην έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα. Με φυσικά επιδημιολογική επιτήρηση, αυτό δείχνεται με τα self-test, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται σχέδιο. Τρίτον, με διαγνωστικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να συνταγογραφείται και να γίνεται αξιόπιστα, αναφέρομαι στα PCR, τα οποία ακόμα μετά από 1,5 χρόνο δεν συνταγογραφούνται. Αυτά τα οποία έχουμε πει, ξέρετε, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε έτοιμα και για το μέλλον, διότι τώρα έχουμε την ευτυχία να έχουμε ένα κύμα το οποίο είναι σε πτώση, σε ραγδαία πτώση θα έλεγα, και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο. Έκλεισε για εμβολιασμό στους κατοίκους της Κρήτης και από τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας μετά τη σύσκεψη με την πολιτική προστασία για την μετάλλαξη Δέλτα. Ο κόσμος να έρθει να εμβολιαστεί, να εμβολιαστεί πλήρως, έτσι ώστε να συνεχιστεί η καλή εικόνα που υπάρχει στην Κρήτη και να προφυλαχθούμε και από αυτές τις μεταλλάξεις που είναι πιο μεταδοτικές. Και αφού νοσήσουν οι ανεμβολιαστοί, θα χρειαστεί να νοσηλευτούν, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βαμβακάς. Ανακοίνωση του Δήμου Οροπεδίου προς τους αδημότες του ότι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν όποιο εμβόλιο επιθυμούν για τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού. 489 τα κρούσματα κορονοϊού συνολικά χθες στη χώρα, από τα οποία τα 33 στην Κρήτη, 15 οι θάνατοι. Εκτός πράσινης λίστας της Βρετανίας παραμένει η Ελλάδα τη στιγμή που στην Ευρώπη αυξάνεται η ανησυχία για την παραλλαγή Δέλτα. Η λίστα αναθεωρείται κάθε 3 εβδομάδες, οπότε η βρετανική αγορά θα μείνει κλειστή για τον τουρισμό στην Ελλάδα για το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου. Αυστηρή κριτική και άλλες στην Ελλάδα και άλλες εξαρτώμενες χώρες από τον τουρισμό που έχουν ανοίξει τα σύνορά τους σε επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί με λιγότερο αποτελεσματικά σκευάσματα, όπως είναι τα κινέζικα και τα ρωσικά, φέρονται να άσκησαν η Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Αλλά ακούσατε πριν από λίγο στο σημείο της συνέντευξης του κυρίου Μητσοτάκη ότι ναι, μεν μεταλλάξεις υπάρχουν, δεν υπάρχει εντολή επιβολής πρόσθετων μέτρων. Πολλές φορές αυτά τα οποία λέγονται από τους Ευρωπαίους ηγέτες μεταφράζονται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζει η υγειονομική πολιτική, που είναι εμβολιασμός, είναι τεστ, είναι έλεγχοι στα σύνορα για εκείνους οι οποίοι μπαίνουν στην χώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα πλέον, κύριε Βαρκαράκη, τώρα πια και με τις ελπίδες που υπήρχαν φαίνεται ότι για παραδοσιακή αγορά όπως την Αγγλία ότι τα πράγματα καθυστερούν και πάνε προς τα κάτω. Τώρα τι για όλους εσάς και πώς από την άλλη αναδιπλώνεστε? Καλό μεσημέρι από τον 984. Ο κύριος Βαρκαράκης είναι πρόεδρος των ξενοδόχων στο Λασίθι. Γεια σας και από μένα και καλό μεσημέρι. Δυστυχώς περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο απελευθέρωση της εγγλέσκης αγοράς, η οποία επηρεάζει πολύ μεγάλο βαθμό την Κρήτη. Είδαμε άλλη μία αναβολή για 3 εβδομάδες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μετράει αρνητικά. Μετράει αρνητικά γιατί τα ξενοδοχεία δουλεύουν με πολύ μικρή πληρότητα. Έχουμε ένα σωρό αγορές οι οποίες είναι κλειστές. Έχουμε τη σκανδιναβική αγορά η οποία έχει αυτή πρόβλημα. Έχουμε την αγορά της Ρωσίας η οποία είναι ή ξαφίξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί. Όπως είπατε προηγουμένως, η Ευρώπη, ο Μακρόν και η Μέρκελ πιέζει να μην γίνονται δεχτά τα εμβόλια τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Είμαστε πραγματικά σε μία κινούμενιά όμως. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς περιμένουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προσπαθούμε να είμαστε μέσα στα πρωτόκολλα και να έχουμε ξενοδοχεία τα οποία να είναι πραγματικά COVID-free. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς η κατάσταση απομακρύνεται και δεν βλέπουμε να βελτιώνεται. Αυτό μας ανησυχεί βαθύτατα. Υπάρχουν βέβαια και κακές πληροφορίες από την οικονομική κατάσταση των πρακτορείων. Ήδη ο Μουζενίδης, ένα τεράστιο γραφείο που φέρνει κόσμο, το μεγαλύτερο γραφείο που φέρνει κόσμο από τα πρώην Σοβιετικά κράτη,
έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης και αν συνεχιστεί η κατάσταση που επικρατεί τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν και άλλοι που, άρα έχουμε μια πάρα πολύ κακή συγκυρία αυτή τη στιγμή που πρέπει να τη διαχειριστούμε κατά κάποιο τρόπο ούτως ώστε να πάμε μπροστά. Κύριε Βαρκαράκη, να ρωτήσω το εξής. Με ελπίδες πηγαίνετε και φέτος πολύ περισσότερο παρά με δεδομένα, γιατί και η δεξαμενή των κρατήσεων άδεια ήταν ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, οι κρατήσεις πραγματικά είναι έως μηδέν. Και αυτό, γι' αυτό εμείς λέγαμε ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς εμβολιασμένοι ούτως ώστε να μηδενίσουμε τον παράγοντα ρίσκο Ελλάδα και να περιμένουμε ό,τι έρθει από την Ευρώπη, γιατί κακά τα ψέματα μας επηρεάζει η επιδημιολογική κατάσταση των ευρωπαϊκών χωρών που μας τροφοδοτούν τουρίστες. Να είμαστε εμείς εντάξει απέναντι στον εμβολιασμό και από εκεί και ύστερα βλέποντας και κάνοντας ως προς τους άλλους. Δυστυχώς από ό,τι βλέπετε η Ελλάδα δεν είναι σε πράσινη ζώνη. Είμαστε σε μια ζώνη λίγο πολύ η οποία πάει προς το πράσινο αλλά δεν μπορεί να πάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατόν τις επόμενες εβδομάδες να πρασινίσουμε. Δυστυχώς από ό,τι βλέπω πάρα πολύ κριτική και εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το βελτιώσουμε τις επόμενες μέρες και όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, θα πρέπει να εμβολιαστούμε τάχιστα. Γιατί κακά τα ψέματα η μετάλλαξη Δέλτα καραδοκεί και μπορεί να μας κλείσει με τοπικά lockdown και να χάσουμε καλά τη σεζόν. Εμείς τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δουλέψουμε λίγο Ιούλιο, πολύ Αύγουστο, Σεπτέμβριο και να πάμε και τον Οκτώβριο όσο μπορούμε. Αλλά εάν αρχίσουμε με τοπικά lockdown, καταλαβαίνετε ότι η σεζόν θα είναι καταστροφή. Και αυτό θα μηδενίσει όποια οικονομική ανάκαμψη περιμένουμε. Ούτως ή άλλως το γνωρίζετε ότι από σήμερα και εξαιτίας των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα ότι έχει αλλάξει πάλι ο επιδημιολογικός χάρτης και ότι είμαστε στο πορτοκαλί, τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και είναι αυτό που είπατε και πριν από λίγο, είπε σήμερα και ο κύριος Αρκουμανέας, ότι ξέρετε, τοπικά lockdown, αλλά ήδη τον κίνδυνο τον βάλατε πραγματικά πάνω στο τραπέζι. Λίγο Ιούλιος περιμένετε να δουλέψετε λίγο παραπάνω, αλλά εφόσον πρασινίσει η Κρήτη για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και μακάρι στους δύο πρώτους φθινοπορεινούς μήνες τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οικονομικά οι τελευταίοι μήνες είναι πολύ χαμηλή η οικονομία, δηλαδή οι τιμές έχουν κατρακυλήσει. Και τώρα βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόσμος, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές προσφορές στον αέρα, άρα τα οικονομικά αποτελέσματα δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει το 50% που προσδοκά η κυβέρνηση. Εγώ το 30% το θεωρώ πολύ. Μακάρι να διαψευστώ εγώ και να μην είναι στα πράγματα. Όμως βλέπετε ότι οι καλές ειδήσεις αργούν και θα πρέπει εμείς να σπρώξουμε με τη συμπεριφορά μας, να αρχίσουμε σιγά σιγά να πρασινίζουμε και να μπορεί. Η Μάλτα σήμερα μπήκε στην πράσινη λίστα των Βρετανών. Γιατί να μπήκε η Κρήτη? Από εμάς εξαρτάται. Καταλαβαίνετε ότι εμείς ειδικά στο Λασίδι έχουμε πολύ μεγάλο μέρος στην εγγλέζικη αγορά, οπότε προσδοκούμε. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι, να πάμε να εμβολιαστούμε, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε τα πρωτόκολλα να είναι κορονίδα της πολιτικής που κρατούμε αυτή τη στιγμή. Και να μην είναι ξαφίξη, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά χθες το βράδυ ήταν πολύ κακές ειδήσεις που ακούσαμε. Από τη μια ο Μακρόν με τη Μέρκελ, από την άλλη η εγγλέζικη αγορά. Οπότε αυτό πραγματικά, και από την άλλη τα οικονομικά της Μουζενίδης, το φαλιμέντο της Μουζενίδης, η οποία τουλάχιστον 100 εκατομμύρια είναι εκτεθειμένη, οπότε καταλαβαίνετε θα λείψουν αυτά τα χρήματα, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες μέρες και θα πρέπει να τις διαχειριστούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρκαράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά να είστε. Καλώς σας αμεσημερία. Αυτά από το Λασίθι. Την κουβέντα αυτή την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, κύριε Μιχάλη Βαμιεδάκη. Αλλά να που για άλλη μια φορά χρειάζεται εκεί να μιλήσουμε, να δούμε ποια είναι τα δικά σας τα δεδομένα. Αγγλική αγορά, ακούγατε πριν από λίγο τον κύριο Βαμιεδάκη. Υπάρχει αυτή η σύσταση. Δεν υπάρχει εντολή επιβολής πρόσθετων μέτρων, αλλά εμβόλια, τεστ, έλεγχοι στα σύνορα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπαζαρεύεται, όπως είπε πριν από λίγο και από την λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής ο Πρωθυπουργός. Τι λέτε σήμερα για όλα αυτά? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζουμε τώρα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ήταν ουσιαστικά αναμενόμενα. Γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι ο ιός, όσο δεν εμβολιάζεται, το σύνολο της υφηλίου μεταλλάσσεται, καλπάζει και μας χτυπάει την πόρτα με διαφορετικές μορφές. Και από εκεί και πέρα, άσχετα με τις όποιες πολιτικές διαχείρισης μπορεί να κάνει η Ελλάδα ή κάθε χώρα, η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της. Επανειλημμένα, έχω πει ότι τα σενάρια όλα αυτά, ότι η Ελλάδα μπορεί να χαράξει μια δική της πολιτική εισόδου σε τουρίστες, σε αναγνωρισμένα εμβόλια κτλ. Ερήμηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια ουτοπία. Η Ελλάδα καλώς ή κακώς είναι μέλος της ζώνης Σέγγεν, που σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στην Ελλάδα μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην Ευρώπη. Άρα, εάν κάνει η Ελλάδα το λάθος να αναγνωρίσει εμβόλια όπως τα ρώσικα για παράδειγμα, τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα, αυτομάτως αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και από τη Γερμανία δεν φεύγανε να πάνε στη Ρωσία για να εμβολιαστούν. Τώρα, τι λέμε μεταξύ μας, δηλαδή, εδώ κάπου το έχουμε χάσει. Κύριε Βουγεράκη, είναι εντελώς διαφορετικό να κάνει κάποιος γενικά και άλλωστε μία δήλωση, μία προτροπή, και εντελώς διαφορετικό να το κάνει επίσημα, θέλετε να πείτε. Άρα, ακριβώς. Άρα, έχουμε ένα δεδομένο το οποίο το είχαμε πάντα. Ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, δεν αναγνωρίζει τα ρωσικά εμβόλια. Καλώς ή κακώς, μπορεί να είναι τα καλύτερα στον κόσμο, δεν τα αναγνωρίζει. Άρα, από τη στιγμή που μια χώρα, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται οποιαδήποτε χώρα, δέχεται με τέτοια εμβόλια τουρίστες ή αποφασίζει να δεχθεί, αυτομάτως αυτό θέτει προβληματισμού στη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχω πει ότι από τη Ρωσία δεν πρέπει να τρέχουμε αυταπάτες ότι θα δούμε φέτος μια σοβαρή ροή τουριστών. Και αυτό το πράγμα επιβεβαιώνεται. Και για λόγους αεροπορικών ανταγωνισμών μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και για το λόγο ότι οι Ρώσοι είναι εμβολιασμένοι με το Sputnik, το οποίο μπορεί να είναι το καλύτερο στον κόσμο, δεν το αναγνωρίζει η Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ρωσία, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μην τρέχουμε αυταπάτες, δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Αγγλία. Η Αγγλία αφενός αντιμετωπίζει μια σοβαρή απειλή λόγω της εθνικής μετάλλαξης. Αφετέρου, η Ευρώπη θέλει να κρατάει μισοκλειστή ή μισοανοιχτή, όπως θέλετε πείτε, την πόρτα προς τους Άγγλους λόγω του Brexit. Άρα, για χίλιους δύο λόγους, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μια σοβαρή ροή Άγγλων τουριστών αυτό το καλοκαίρι. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές και να μην φτάσουμε να κλαίμε όλοι στο τέλος της σεζόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ ορθολογικό και πραγματικό προϋπολογισμό, ένα κουμάντο, ένα σχεδιασμό χωρίς Άγγλους και Ρώσους και να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει ο καθένας, ο πλευράς του, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του και να μπορέσει να πάει παραπέρα. Όπως είπε πάρα πολύ στο κ. Βαρκαράκης, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και όσοι τα περιμέναν εύκολα, δυστυχώς, αυταπατούνται ικτρά. Διότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και ακριβώς. Το ξέρετε, γιατί δεν είσαστε μόνο εσείς, είναι και οι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτή τη δουλειά. Ακριβώς, κύριε Δουλειαράκη, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Απλά είναι πάρα πολύ βασικό να μην τη σκοτώσουμε εμείς οι ίδιοι ή να μην αυτοκτονήσουμε. Άρα η σεζόν μπορεί να βγει, αλλά πώς μπορεί να βγει? Τα ξενοδοχεία, όπως είπε ο κ. Βακαράκης πάρα πολύ σωστά, είναι αναγκασμένα να δουλεύουν περιορισμένο χρονικό διάστημα, λίγους μήνες, με χαμηλές πληρότητες και πολύ χαμηλές τιμές. Άρα είναι υποχρεωμένοι οι ξενοδόχοι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους και για να δώσουν δουλειά στον κόσμο που το έχει ανάγκη ως τοπική κοινωνία, αλλά και για να διασφαλίσουν την εμπορική τους μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Άρα λοιπόν τα ξενοδοχεία ουσιαστικά θα ανοίξουν. Επισκέπτες θα έρθουν. Θα έρθουν από τη Γερμανία, θα έρθουν από τη Γαλλία, θα έρθουν από την Δυτική Ευρώπη. Θα έρθουν όμως ένας περιορισμένος αριθμός. Εάν λοιπόν κάποιος κάνει τον προγραμματισμό του, αναμένοντας ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα γεμίσουν τα πάντα και
ότι θα έρθει κόσμος ο οποίος θα κυκλοφορεί στους δρόμους και θα ξοδεύει λεφτά και θα κάνει δραστηριότητες και θα έρθουν Άγγλοι και θα έρθουν Ρώσοι και θα έρθουν διάφοροι, αυτό είναι προφανώς αναφέρεται σε κάποιο παράλληλο σήμαν. Αυτό λοιπόν το οποίο θα δούμε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, την οποία επαναλαμβάνω θα είναι συγκρίσιμη με το 20, σε καμία περίπτωση με το 19, άρα λοιπόν θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 20. Θα είναι μια σεζόν η οποία θα στηριχθεί σε συγκεκριμένες αγορές, θα φέρει περιορισμένο κόσμο, άρα σίγουρα μπορεί να βγει σεζόν με σφιγμένα δόντια, να φτάσουμε στο τέλος αυτής. Εάν κάνουμε σωστά το κουμάντο μας, μπορούμε όλοι να την επιβιώσουμε, δεν θα βγάλει κανείς λεφτά, αλλά θα δουλέψει ο κόσμος, θα δουλέψουν οι επιχειρήσεις, αλλά με ένα πάρα πολύ σωστό κουμάντο. Ελπίζουμε να στηρίξει και η κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς προσπαθεί να δημιουργήσει ένα success story ότι 36 τελειώνουν τα προβλήματα και αρχίζει η κανονικότητα και ξαφνικά σταματούν τα πάντα, το οποίο αυτό δεν νομίζω να πείθει κανέναν και ελπίζω να αλλάξει η ρότα σε αυτό και να μπορέσει τέλος πάντων να ολοκληρωθεί η σεζόν, να μπορέσει να περάσει το τέταρτο κύμα έτσι ώστε να δημιουργήσει τις ελάχιστες απώλειες και να πάμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο από τον περσινό, να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια κίνηση, ένα σωστό σχεδιασμό για να πάμε σε ένα εν μέρη κανονικό 2022 από όπου θα ξεκινήσει μια ανάκαμψη. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε αυτά τα πράγματα ή μας ακούγονται λίγο δυσάρεστοι ή μας ξενίζουν και προσπαθούμε να πιστέψουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο τα πράγματα θα γίνουν όπως πριν, συγγνώμη, θα απογοητευτούμε. Και δεν πρέπει, διότι δεν αντέχουμε να απογοητευτούμε, γιατί αυτό θα μας κοστίσει ακριβά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαμιδάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζεται η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Δημήρια επίσκεψη στο Ηράκλειο πραγματοποιούν ο βουλευτής Μεσσηνίας, τομέαρχης ανάπτυξης επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Φθιώτιδας και αναπληρωτή τομέαρχη έρευνας και τεχνολογίας του κόμματος, Γιάννη Σαρακιώτη. Στην ατζέντα θέματα ανάπτυξης που αφορούν το νησί, ο κ. Χαρίτσης που είχε συναντήσει με τον Περιφερειάρχη υπό την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με μια άκρους νεοφιλελεύθερη πορεία επιχειρεί να μετατρέψει τον όρο και τις συνθήκες ανάπτυξη σε πεδίο εντός του οποίου τα όποια ωφέλη θα αφορούν τους λίγους και παραδοσιακά τους προνομιούχους. Αύριο στο Ηράκλειο αναμένεται η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγή, η κυρία Φόφη Γεννηματά, για να μείνουμε λίγο και σε αυτή την επίσκεψη, με τη βοήθεια του υπεύθυνου οργανωτικού της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ στο Ηράκλειο, του κυρίου Μιχάλη Φακουρέλη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο τα στοιχεία της επίσκεψης της κυρίας Γεννηματά. Στα πλαίσια που τιμάμε τα 25 χρόνια από τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, η Φόφη Γεννηματά έρχεται αύριο στο Ηράκλειο, στις 26 Ιουνίου και ώρα 7.30, στην πύλη Βιθλέμ, και εκεί θα παρουσιάσουμε το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο στην Κρήτη. Την Κυριακή θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις, όπου θα γίνει το μνημόσυνο το πρωί στον Ιερό Ναό της Παναγίτας Μαχαμπά στις 10 η ώρα. Στη συνέχεια θα παρευρεθεί η πρόεδρος στο ΚΕΘΕΑ και μετά 11.30 ώρα στο μαγαζί Αυλή στην παραλιακή του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση με τη νέα γενιά του κινήματος αλλαγής, στην οποία θα θέσουμε τους προβληματισμούς μας για όλα τα τεκτενόμενα και η πρόεδρος θα μας αναλύσει την πρόταση του κινήματος αλλαγής. Φαντάζομαι ότι αυτό το τελευταίο είναι και το πιο ενδιαφέρον για όλους εσάς, έτσι, κύριε Φακουρέλη? Βέβαια, βέβαια. Βλέπουμε ξανά την νεολαία του κινήματος αλλαγής να βγαίνει μπροστά. Κάτι βέβαια παρατηρήσαμε το τελευταίο διάστημα αρχικά με την ανασύσταση του οργάνου της νέας γενιάς, αλλά και με τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν. Βλέπουμε ότι η νέα γενιά του κινήματος αλλαγής πραγματικά έχει να προσφέρει ακόμα και είναι ενεργή. Και βέβαια με πολύ μεγάλες προκλήσεις μπροστά για τη νέα γενιά, που είναι από τις σπουδές, που είναι από την παιδεία, που είναι από την υγεία, που είναι από τον εργασιακό χώρο, με όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Βέβαια, βέβαια. Ειδικά για τα εργασιακά, νομίζω ότι είναι και το μείζον θέμα που παρατηρούμε και τις τελευταίες μέρες να απασχολεί τους νέους. Καθώς μάλιστα προσφάτως ακούσαμε τον αρμόδιο υπουργό να μιλάει για τα ασφαλιστικά, έτσι, αλλά δεν μας είπε πώς θα καταφέρουν να ασφαλιστούν οι νέοι. Γιατί να καταφέρουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους φορές με ρεπό. Δηλαδή έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και πραγματικά θα γίνει μια ωραία κουβέντα και κάθε νέος τον ενδιαφέρει με χαρά να την παρακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Κερδισμένοι βγήκαν και από την τελευταία μάχη τους στις αίθουσες των δικαστηρίων, δεκάδες ωφελούμενοι του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε διάφορες δομές του δημόσιου τομέα, Δήμη, Περιφέρεια, Αφόδουσα, Κρήτης, Κέντρων Πρόνοιας, καθώς διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους έως τουλάχιστον 28/1/2022 μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν κατατεθεί. Ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Σωκράτης Βαρδάκης, που δήλωσε ή ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι κοινοφελούς εργασίες κατάφεραν να κερδίσουν μια σημαντική μάχη στις αίθουσες των δικαστηρίων και θα συνεχίσουν να παρέχουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους τουλάχιστον έως το Γενάρη του 2022. Πρέπει να σταματήσει η κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους που μεθοδεύει η κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Οι φορείς του δημοσίου συστηματικά αποδυναμώνονται από προσωπικό μέχρι την τελική απαξίωσή τους λόγω της ιδεολογικής αιμονής της κυβέρνησης. Η ανάγκη κατασκευής ενός συγχρόνου και ασφαλούς οδικού δικτύου που θα διασυνδέει την Ενδοχώρα και τις νότιες περιοχές των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι του Δήμου Μηνωά Πεδιάδος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου οι Δήμαρχοι Μηνώα Πεδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων, Βιάννου Ιεράπετρας με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, τονίστηκε από τους παριστάμενους δημάρχους η σημασία ολοκλήρωσης των αναγκαίων μελετών και κατασκευής των οδικών δικτύων που αφορούν στον νότιο οδικό άξονα, ο οποίος αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν ώψη της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο βελτίωση αγροτικού δρόμου, δεμάτια Αγία Παρασκευή από τον Δήμαρχο Μηνώα Πεδιάδος Μανώλη Φραγκάκη. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 475.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1. Ως μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη της Ελλάδας που δεν πρέπει να πάει χαμένη, χαρακτήρισε την ΕΑΚΑ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πηλιός Λιβανός σε παρέμβασή του κατά την πρώτη από τις 13 συνδιασκέψεις στο πλαίσιο του διαλόγου για την ΚΑΠ που έγινε στη Λάρισα. Και αυτό, όπως εξήγησε, γιατί στη χώρα μας αναλογούν άνω των 19,5 δις ευρώ για την επόμενη περίοδο. Υπογράμμισε ωστόσο ότι για να ανταποκριθεί ο πρωτογενής τομέας στις προκλήσεις της νέας εποχής πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις ανεξάρτητα πολιτικού κόστους, αφού στόχος είναι να ωφεληθούν οι Έλληνες αγρότες. Στον απολογισμό της εβδομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Χερσονήσου, ο πρόεδρος της κοινοφελής επιχείρησης, Γιάννης Αμιλάκης, αναφέρθηκε σήμερα στον 984 στην προσπάθεια που έγινε στην ευαισθητοποίηση του κόσμου αλλά και στην απόφαση η συγκεκριμένη δράση να γίνει θεσμό στο Δήμο. 14 με 22 Ιουνίου υπενθυμίσετε ότι οι αιμοδοσίες έγιναν σε λιμάνι Χερσονήσου, Επισκοπή, Αυδού, Κοκκίνη Χάνη, Ανάληψη και Γούβες. 175 ήταν οι εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι συμμετείχαν, συλλέχθηκαν συνολικά 156 μονάδες αίματος. Η αλήθεια είναι ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο η πρώτη εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώσαμε στο Δήμο μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη. Μαζί και με όλους τους συλλόγους αθλητικούς, πολιτιστικούς και φορείς του Δήμου Χερσονήσου. Δηλαδή ήταν απίστευτη η συμμετοχή του κόσμου. Και λέμε ότι πετύχαμε το στόχο μας, γιατί στόχος μας ήταν να ενεργοποιήσουμε νέους εθελοντές αιμοδότες για να έρχονται να δίνουν αίμα. Όπως είπατε και εσείς, όπως αναφέρατε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη στις μέρες μας και εν μέσω πανδημίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε αυτό όλοι μαζί. Ένας Δήμος Χερσονήσου έχει δυνατότητα να μαζέψει 156 φιάλες αίμα και όχι μόνο. Στόχος μας είναι του χρόνου να μπορέσουμε να το διπλασιάσουμε, αν είναι εφικτό, τις μονάδες αίματος, γιατί πιστεύω ότι εδώ στο Δήμο μπορούμε να το κάνουμε και επίσης να γίνει θεσμός αυτή η εβδομάδα αιμοδοσίας. Απόσταση 70 χιλιόμετρων και 1.400 μέτρων θετικής υψομετρικής ανάβασης αποκλειστικά σε ασφαλτινή διαδρομή
θα διανύσει ο δρομέας υπεραποστάσεων και προπονητής στον Αθλητικό Σύλλογο Χοχλίο Στιμ Μανώλης Κωνσταντουλάκης στις 30 Ιουνίου με μοναδικό στόχο τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων για τη στήριξη του έργου της Ηλιακτίδας. Θα ξεκινήσει συγκεκριμένα από τους Καλούς Λιμένες και ο προορισμός τους θα είναι το λιμάνι του Ηρακλείου και το Φρούριο Κούλες. Σε μια δύσκολη χρονιά που όλοι διανύσαμε σχεδόν 1,5 χρόνο, ίσως ξεχάσαμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν περισσότερο ανάγκη για βοήθεια και κυρίως παιδιά. Όταν μιλάμε για παιδιά, ένα παραπάνω. Η ιδέα ήρθε σχετικά πρόσφατα. Πάντα υπήρχε στο μυαλό μου ιδέα βοήθειας μέσα από αυτό που κάνω, το τρέξιμο που το έχω ως επάγγελμα. Αλλά ήρθε πιο συγκεκριμένα πρόσφατα όσον αφορά αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη με την Ηλιακτίδα, με την οποία κιόλας έχουμε συνομιλήσει και μου είπαν ότι λόγω της πανδημίας υπάρχει ακόμη περισσότερη ανάγκη για βελτίωση των υποδομών και των αναγκών του Ιδρύματος. Ναι. Έτσι σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή ιδέα, ένα σύντομο σχετικά εγχείρημα, δηλαδή να ξεκινήσουμε Τετάρτη 30 Ιουνίου, 4 το απόγευμα, από τους Καλούς Λιμένες, στην ουσία από τη θάλασσα θα ξεκινήσω, με προορισμό μέσα από την από άσφαλτο κυρίως, να φτάσω στο Γκούλε. Η άφηξη θα είναι περίπου στις 10.30 με 11 η ώρα, αν όλα πάνε καλά, προβλέπεται και αρκετή ζέστη. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο καθένας να στηρίξει είναι μέσω των διαφόρων τρόπων που παρέχει η Ηλιακτίδα στο site της για δωρεές, είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, είτε μέσω καταθέσεων, είτε ακόμη και στο δερματισμό μου που είναι ακόμη πιο ωραίο. Κατά τη διάρκεια του δερματισμού θα υπάρχει ένα stand που εκεί θα έχει εθελοντές της Ηλιακτίδας, θα υπάρχουν άνθρωποι του Ιδρύματος και θα μπορεί και εκεί πρακτικά κάποιος να βοηθήσει, κάνοντας και ίσως κάποιες αγορές από ό,τι προϊόντα έχουν φτιάξει τα παιδιά ή οτιδήποτε. Καθαρισμός της παραλίας και του βυθού στο Τζούτσουρα αύριο στο πλαίσιο δράσεων της Παγκόσμιας ημέρας ωκεανών 8 Ιουνίου. Από τις 10 το πρωί οι βίτες, οι αλληλείς, οι επαγγελματίες αλληλείς και πολίτες που το επιθυμούν θα προχωρήσουν στον καθαρισμό παραλίας και βυθού, όπως το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νίκη Παπαδάκη είπε στον 984. Διοργανωτές ο Δήμος Μηνό Απεδιάδος, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλλείων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, συνδιοργανωτής επίσης και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Και είναι μία όμορφη εκδηλωσούλα, είναι η δεύτερη χρονιά που την διοργανώνουμε. Φέτος έχουμε και τη χαρά να είναι συνδιοργανωτές και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περασούσουρα, που στην ουσία θα έλεγα ότι είμαστε ένα χωριό, είμαστε ένα, δηλαδή μας χωρίζει, τι μας χωρίζουν, τίποτα, μία γέφυρα. Σωστά. Θα ξεκινήσουμε το πρωί 10 η ώρα, θα καθαρίσουμε τις παραλίες, θα πέσουν οι δίτες μας, θα καθαρίσουν το βυθό, έχουμε ετοιμάσει και διάφορα events. Μας βοηθάει εννοείται και ο Ελληνικός Αγίος Σταυρός, ο Λιμενικό, ο Φίλιο Ζεύς, η Μινώνα Energy. Θα έρθουν τα παιδάκια, θα μιλήσουμε, θα τους κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις. Νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, προσπαθώντας έτσι να περάσουμε ένα όμορφο μήνυμα, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για όλους μας. Έκλεισε δικαστικά η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο με τη δολοφονία του Κωστή Χατζάκη από τις Μοίρες. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν ισόβια και 20 χρόνια κάθειρξη για την δολοφονία του ηλικιωμένου. Η οικογένεια του θύματος δηλώνει σύμφωνα με το Ιβας Μπλοκ δικαιωμένη για τον άδικο χαμό του δικού τους ανθρώπου τον περασμένο Ιανουάριο. Ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη κατά συρροή ασκήθηκε σε βάρος του ιερέα που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στους Μητροπολίτες του Δευτεροβάθμιου Συνοδικού Δικαστηρίου που αποφάσισαν την καθαίρεσή του μετά την εμπλοκή του σε αξιόπινες πράξεις τη δευτέρη απολογία του. Για καλλιέργεια 15 δεδρυλίων κάναβης συνελήφθη στον Δήμο Μαλεβιζίου ένας άνδρας Έλληνας, χρησιμοποιητή 157 δεδρυλίων εντόπισε και κρίζωσε η Ελλάδα στο Μυλοπόταμο, ενώ συνελήφθηκε ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής.
Πρωτοβουλία για επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας αναλαμβάνουν Γαλλία και Γερμανία με την πρότασή τους για σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο πλευρών, την πρώτη μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρυσική Ομοσπονδία το 2014. Εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα του 12ωρου κτηρίου που κατέρευσε εν μέρη στην νότια Φλόριντα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα, αγνοούνται 99. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 35, ενώ 19 είναι τραυματίες. Η κοινότητα αυτοχθόνων ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός ακόμα ανώνυμου ομαδικού τάφου 750 παιδιών στον χώρο μάλλον του καθολικού οικοτροφείου στο Δυτικό Καναδά. Επί δεκαετίες τα παιδιά των αυτοχθόνων υπέστησαν τη φρίκη στα σχολεία που διευθύνονταν από την Καθολική Εκκλησία. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο διαιτητής Τσαμούρης από τον Πειραιά θα σφυρίξει στην κυριακάτικη πρώτη μάχη για τον Ηρόδοτο με αντίπαλο τον Πανιόνιο. Επίσημη μορφή πήρε η κατάργηση του κανονισμού του εκτός έδρας γκολ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UEFA, ο εν λόγω κανονισμός θα πάψει να υφίσταται άμεσα και συγκεκριμένα από τα προκριματικά των κυπέλων Ευρώπης στη σεζόν 21-22. 84. Ο καιρός. Ζεστός παραμένει ο καιρός. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου κατά περιοχές στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακενάκης. Καλό μεσημέρι.